εκπροσώπους μικρομεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων των τριών νομών της Ανατολικής Μακεδονίας, ο διοικητής Εθνικής Τράπεζας κ. Θεόδωρος Καρατζάς, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδίες στη Θεσσαλονίκη και τους νομούς Ερών, Δράμας και Καβάλας, συνοδευόμενος από τον υποδιοικητή της Τράπεζας κ. Απόστολο Ταμβακάκη. Ο κ. Καρατζάς αναφέρθηκε αρχικά στην πολιτική αλλά και τις κατευθύνσεις της Τράπεζας, ειδικότερα στον τομέα των χορηγήσεων, στις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και στους επαγγελματίες. Ακολούθως, ο κ. Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας τόνισε ότι η Εθνική Τράπεζα θεωρεί ότι από τις μικρές μονάδες παραγωγής αγαθών και προσφοράς υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται για την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα αλλά και την ταχύτητα διαδικασιών που τους χαρακτηρίζουν, θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον οι νέες σημαντικές καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες θα διευρύνουν την παραγωγική βάση της οικονομίας αλλά και θα συμβάλλουν στην αύξηση απασχόλησης και του εργατικού δυναμικού. Η πολιτική αυτή, η στρατηγική αυτή μάλλον, ξεκίνησε από την απορρόφηση, τη συγχώνευση της σχηματικής τράπεζας με την Εθνική Τράπεζα. Οπότε μετά από μια περίπου πεντηκονταετία η Εθνική Τράπεζα, ίσως και περισσότερο, 70-80 χρόνια, ξαναπήρε στους κόλπους της τη στεγαστική πίστη και με βάση αυτή τη στεγαστική πίστη ανέπτυξε περαιτέρω όλη την λεγόμενη λιανική τραπεζική, δηλαδή τα καταναλωτικά δάνεια, τις πιστωτικές κάρτες και γενικότερα τη χρηματοδότηση των ιδιωτών και της ελληνικής οικογένειας. Η φερεγγιότητα και η εμπειρία της Εθνικής Τράπεζας, αναφέρθηκε ο κύριος Καρατζάς, η υποδομή της, τόσο σε θέματα διαχείρισης εργασιών, όσο και σε μεθοδολογία υλοποίησης, αλλά και σε υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, αποτελούν το βασικό άξονα πρόσβασης σε ένα ανοιχτό και ευνοϊκό σύστημα προς τον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η πολύ σημαντική επένδυση που έχει κάνει η Τράπεζα στα Βαλκάνια, περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια, σε ίδρυση καταστημάτων και εξαγορά τοπικών τραπεζών στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στη Φύρομ στην Αλβανία, είναι περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στην ελληνική επικράτεια, μια επένδυση στην επιχειρηματική τάξη της Βορείου Ελλάδος. Οι χρήσιμες αυτές μέθοδοι είναι η δημιουργία συνεργασιών με ομοειδείς επιχειρήσεις, τη δημιουργία δικτύων, αλλά κυριότερα και οι συγχωνεύσεις ή εξαγορές μιας από άλλη επιχείρηση. Λοιπόν, η στημένη ενίσχυση των κεφαλαίων, ο πιστοδοτικός, η πιστοδοτική λειτουργία της τράπεζας είναι αυτή που θα παίξει τον κύριο ρόλο. Στον άλλο τομέα είναι ο συμβουλευτικός ρόλος της τράπεζας, ο οποίος και αυτός, με την πείρα που έχουμε σωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια, θα μπορεί να... Ο κύριος Καρατζάς τόνισε τέλος ότι καθιερώνονται νέοι τρόποι προσέλκυσης πελατών. Μέχρι πρότινος, οι χορηγήσεις δίνονταν μόνο μέσω των καταστημάτων της τράπεζας. Τώρα υπάρχουν ήδη πάνω από 50 πολιτές, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά. Επισκέπτονται τους επιχειρηματίες στα δικά τους γραφεία, όπου και διεξάγονται σχετικές συνεννοήσεις. Μια σημαντική αλλαγή είναι και η άμεση προώθηση πωλήσεων. Προεγκρίνει δηλαδή η τράπεζα τις χορηγήσεις με βάση τα στοιχεία τα οποία διαθέτει για τους πελάτες αυτούς. Τέλος, προσφέρουν ποικιλία προϊόντων όπως αλληλόχρηοι λογαριασμοί, μικροπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια, βιοτεχνικά δάνεια, leasing, factory και άλλα. Έμφαση όμως επίσης δίνει η Εθνική Τράπεζα στο ανοιχτό επαγγελματικό δάνειο, όπου η όλη προσπάθεια έχει στεφεί με επιτυχία. Καλώσουν να ισχυροποιηθούν. Στο δημοτικό κατάστημα βρίσκονται πλέον οι κάρτες των εκλογών του Δήμου Κομωτινής. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τις κάρτες από το δημοτικό κατάστημα κατά τις πρωινές πάντα ώρες. Κατάστημα βρίσκονται οι ατομικές κάρτες των εκλογέων του Δήμου Κομωτινής. Η εκλογική κάρτα περιλαμβάνει τα ατομικά στοιχεία του εκλογέα, το Δήμο που είναι γραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους, το εκλογικό διαμέρισμα του Δήμου στο οποίο έχει υπαχθεί και τον ειδικό εκλογικό αριθμό, ο οποίος είναι μοναδικός. Από σήμερα λοιπόν οι δημότες της εκλογής μπορούν να προσέρχονται προς παραλαβή των καρτών στο δημοτικό κατάστημα από τις 10 έως τις 2 το μεσημέρι, εφοδιασμένοι με το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δηλωτικό της ταυτότητας τους έγγραφο. Οι κάρτες αυτές έχουν την έννοια ότι οι πολίτες είναι γραμμένοι στους νέους εκλογικούς καταλόγους. Δεν είναι απαραίτητες να τις έχει ο πολίτης, ο εκλογέας, κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας
της ημερομηνίας των εκλογών. Εκεί θα χρειαστεί μόνο η ταυτότητα ή άλλο παραπλήσιο επίσημο έγγραφο αντί του εκλογικού βιβλιαρίου που είχαμε μέχρι τώρα. Απλά η κάρτα με τον αριθμό που θα παίρνουν, που άρχισαν και παίρνουν ήδη οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Οι δημότες εκλογής, αφού παραλάβουν την εκλογική τους κάρτα, οφείλουν να αντιπαραβάλουν τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτήν με εκείνα της αστυνομικής τους ταυτότητας με τα οποία θα πρέπει να είναι ταυτόσημα. Τόσο στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται διαφορές, όσο και στις περιπτώσεις που χρειάζονται οι δημότες πληροφορίες για την εκλογική τους εγγραφή, αλλά και αν κάποιοι δημότες παραλάβουν εκλογική κάρτα και από άλλο Δήμο, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Κομωτινής. Στις κάλπες οδηγήθηκαν το απόγευμα οι έμποροι της Κομωτινής προκειμένου να αναδείξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Αντιπροσώπων της Εξελεκτικής Επιτροπής. Η εκλογική διαδικασία περιλάμβανε ένα συνδυασμό και 11 υποψήφιους. Σημαντική η σημερινή ημέρα για τον Εμπορικό Σύλλογο Κομωτινής. Οι έμποροι της περιοχής κλήθηκαν σήμερα το απόγευμα στις κάλπες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου Αντιπροσώπων και Εξελεκτικής Επιτροπής. Η εκλογική διαδικασία περιλαμβάνει ένα ενιαίο συνδυασμό με 11 υποψήφιους. Έχουμε διαβάσουμε τα πεπραγμένα της τριετίας, τότε συνέβη στα 3 χρόνια κατά τη διάρκεια του Εμπορικού Συλλόγου, στην οποία ήμουνα και πρότινος σαν γραμματέας. Τώρα κατεβαίνω εγώ με το ψηφοδελτίο σαν πρόεδρος. Μετά από τα πεπραγμένα θα έχουμε την καινούργια διοίκηση, την εκλογή της καινούργιας διοίκησης. Λοιπόν, θα γίνει στο εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο πάνω από το ΙΡΟΝ, για όσους δεν το γνωρίζουν, και παρακολουθούμε όλον τον εμπορικό κόσμο όπως εκπληρώσουν, να έρθουν δηλαδή να ψηφίσουν, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στον εμπορικό κόσμο και πιστεύουμε την καινούργια διοίκηση να καταφέρουμε πολύ περισσότερα μέχρι τώρα από ό,τι έχουμε καταφέρει με την πρώτη μας διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε με τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, αλλά και τα προβλήματα που απασχόλησαν τους τελευταίους μήνες στον Εμπορικό Σύλλογο. Κύριο πρόβλημα των εμπόρων της Κομωτινής, η λειτουργία στο παζάρι, όπου διακινούνται πολλά προϊόντα, με αποτέλεσμα η κίνηση των καταναλωτών να μειώνεται στα εμπορικά καταστήματα. Άλλο ένα ζήτημα που συζητήθηκε, το ωράριο που λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας. Πάρα πολλές λύσεις έχουν βρεθεί, αλλά οι οποίες δεν μπορέσαν να ικανοποιήσουν τον εμπορικό κόσμο. Τώρα για να τις αναφέρουμε όλες δεν μπορούμε. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να δούμε σαν καινούργια διοίκηση είναι η Λαϊκή Αγορά, η οποία έχει πάρει ανεξέλεκτες καταστάσεις, δεν ελέγχονται πλέον. Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε με την καινούργια διοίκηση. Πάντως θα το κυνηγήσουμε το θέμα της Λαϊκής Αγοράς αρκετά. Είναι το μείζον θέμα που έχει αυτή τη στιγμή τον εμπορικό κόσμο. Μετά έχουμε τα φορολογικά, τα οποία αυτά ανάλογα με το πώς θα προχωρήσει η κυβέρνηση, θα προχωρήσουμε κι εμείς στο τι θα μπορέσουμε να κάνουμε και θα το δούμε στην πορεία. Αν ρίξετε λίγο τις τιμές σας στα καταστήματά σας, κύριε Λιανουρίδη, δεν θα πηγαίνουμε πλέον στη Λαϊκή Αγορά. Το Money Show του 2002 διοργανώθηκε και φέτος από τους γεωπόρους του νομού Καβάλας. Ένας επιτυχημένος θεσμός όπου άνθρωποι με διαφορετικές ιδιότητες και δραστηριότητες ανταλλάσσουν απόψεις αλλά και πολλές έξυπνες ιδέες. Δημοτικών στρωμάτων του αγροτικού κοινού και διατίθενται στην αγορά με την ονομασία της Biocafé και την επωνυμία. Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα το Money Show του 2002 που διοργανώθηκε από τους γεωπόνους της Καβάλας. Κατά τη διάρκεια της μερίδας συζητήθηκαν τα προβλήματα εφαρμογής που έχουν να κάνουν με το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και τη γεωργία. Πρόκειται για έναν επιτυχημένο θεσμό όπου άνθρωποι με διαφορετικά ενδιαφέροντα ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες. Κατά το έτος 2001 η εταιρεία Biocafet το 50% του τύπου της ήταν εξαγωγές. Ως γεωπόνη και ως γεωτεχνικό επιμελητήριο και ως σύλλογος γεωπόνων με τη συνεργασία και του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων, οι τρεις φορείς ασχολήθηκαν με την διοργάνωση μιας ημερίδας η οποία είχε σαν αντικείμενο τα προβλήματα εφαρμογής των μελετών και των δράσεων του τρίτου κοινοτικού πλαίσιου στήριξης που έχουν να κάνουν με τη γεωργία. Και ασχοληθήκαμε διεξοδικά με αυτό το θέμα. Ομιλητές ήταν ο Μπάμπης ο Χρυσανίδης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Γεωπόνων, ο Νίκος ο Τσιψές, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΕΓΔΗ και εγώ που έκανα μια μικρή εισαγωγή πριν την έναρξη της εκδήλωσης.
Στην ημερίδα συμμετείχαν επιστήμονες από την Ένωση Γεωπόνων αλλά και πολλοί επιχειρηματίες της περιοχής που εξέφρασαν τα σχέδιά τους για το μέλλον. Ήδη αυτό το μήνα μέχρι τέλος του μήνα θα λειτουργήσει το πρώτο κατάστημα φρατσάι στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στην Πεύκη, που εκεί πλέον θα πουλάει μόνο πιστοποιημένα κρέατα της Κρέκα. Ο σκοπός μας είναι πολύ σύντομα, τουλάχιστον για φέτος, να μπορέσουμε να έχουμε 4 καταστήματα Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Και να δημιουργήσουμε μια μικρή αλυσίδα ποιοτικού κρέατος. Να μπορεί ο καταναλωτής να μην αφισβητεί για την ποιότητα. Να ξέρουμε να υπάρχει φάκελος ολόκληρος πώς μεγαλώνει το μοσχάρι, από πού γεννιέται και τα πάντα. Με ταυτότητα. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει εμείς στην Κρέκα, έχουμε κάνει μια δουλειά πολύ, με μεγάλη υποδομή που δεν μπορεί να γίνει ούτε σε 50 χρόνια. Στα εκδρομικά προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας μπορούν να συμμετέχουν οι δικαιούχοι. Οι εγγραφές ξεκίνησαν την Τρίτη και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή, ενώ από τις 18 μέχρι τις 21 του Ιούνιου θα δίνονται εισιτήρια στους δικαιούχους του προγράμματος. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα εκδρομικά προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για τα εκδρομικά προγράμματα της φετινής σεζόν. Προϋπόθεση συμμετοχής στις εκδρομές που έχουν ως προορισμό τη Θάσο, τη Ρόδο, την Κρήτη και την Καστοριά είναι οι ενδιαφερόμενοι να μην έχουν λάβει πέρυσι και φέτος μέρος σε κοινωνικό τουρισμό, όπως επίσης και στο εκδρομικό πρόγραμμα του 2000 και του 2001. Στις εκδρομές περιλαμβάνονται η μεταφορά, η διαμονή και η μετακίνηση. Το εκδρομικό πρόγραμμα 2002 του Οργανισμού Εργατικής Εστίας Κομωτινής αποφάσισε φέτος να πραγματοποιήσει 6 εκδρομές σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Οι δύο εκδρομές θα είναι τριήμερες στη Θάσο, οι δύο στην Καστοριά και δύο μεγάλες εκδρομές, η μία στην Ρόδο και η μία στην Κρήτη. Είναι 7 ημέρες. Οι δύο είναι 7 ημέρες και οι υπόλοιπες 4 είναι τριήμερες εκδρομές. Στη Θάσο οι εκδρομές είναι 28 Ιουνίου με 30 Ιουνίου η πρώτη, 12 με 14 Ιουλίου η δεύτερη. Μετά πάμε στις 27 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στη Ρόδο, 1 Αυγούστου με 7 Αυγούστου στην Κρήτη, 10 με 12 Αυγούστου στην Καστοριά και πάλι 24 με 26 Αυγούστου πάλι στην Καστοριά. Για το θερινό εκδρομικό πρόγραμμα οι εγγραφές ξεκίνησαν την Τρίτη και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου, ενώ από τις 18 έως και τις 21 Ιουνίου θα δίνονται εισιτήρια στους δικαιούχους του προγράμματος. Οι εκδρομές που θα υπάρχει περισσότερος κόσμος από τα 50 άτομα, γιατί σε κάθε εκδρομή είναι των 50 ατόμων, ένα λεωφορείο δηλαδή, θα γίνει κλήρωση στις 17 του μηνός. Αυτό είναι το εκδρομικό πρόγραμμα. Τώρα, ποιοι δικαιούνται, να σας πούμε, όσοι δεν πήραν κοινωνικό τουρισμό τα έτη 2001 και 2002, όσοι δεν πήραν δελτία αγοράς βιβλίων ή θεατρικά εισιτήρια ή εισιτήρια τσίρκου φέτος και όσοι δεν συμμετείχαν στις εκδρομές του 2000 και του 2001, κυρίως στο 2000, όσοι συμμετείχαν σε κάποια μικρή εκδρομή, μπορούν να πάνε σε κάποια πάλι μικρή εκδρομή, αλλά σε μεγάλες εκδρομές πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 2 χρόνια. Αυτοί είναι οι περιορισμοί. Είναι μεγάλη ζήτηση από ό,τι βλέπουμε το εκδρομικό πρόγραμμα. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, υπάρχει αρκετή συμμετοχή. Πιστεύω όμως με την επιλογή που κάναμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους ανθρώπους. Έθριος, ζεστός και υγρός προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Οι άνεμοι θα είναι νότια ασθενείς μέχρι μέτριοι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει και νέα άνοδο. Αυτές ήταν λοιπόν κυρίες και κύριοι οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Καλή σας νύχτα!